89 και 9 στερεοφωνικά. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε την εκπομπή και όπως σας έλεγα νωρίτερα, είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε θερμότατα γι' αυτό, για μία ακόμη φορά, σε αυτές τις ταραγμένες εποχές από την πανδημία, την υγειονομική κρίση, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημοσθένης Αριγιάννης. Καλημέρα, κύριε Σαριγιάννη. Καλημέρα σας, καλημέρα όμως ξανά. Σας ταλαιπωρήσαμε και εσάς, ομολογουμένως, καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας και στο έκτο κύμα, από ό,τι φαίνεται, η περιοχή της Ξάνθης χτυπιέται από τον κορονοϊό, κύριε Σαριγιάννη. Ναι, βέβαια. Για να πούμε την αλήθεια, η Ξάνθη ήταν από αυτές τις περιοχές που δεν άργησαν να ανεβούν μη διασπορά των παραναγόμενων των 4 και των 5, κυρίως λόγω οι οποίες είχαν οι περιοχές που προηγήθηκαν να είναι πιο τουριστικές, υποψιάζομαι. Έτσι ακριβώς. Αλλά αυτό κάνει ακριβώς την Ξάνθη να έχει αυτή τη στιγμή μια έντονη αύξηση, η οποία θα συνεχιστεί, ενώ παραδείγματος χάρη στην Μύκονο αυτή τη στιγμή έχουμε αναστροφή παρά τον έντονο τουρισμό, γιατί προφανώς έχει επιτευχθεί ένα επίπεδο ανοσίας τοπικής στο νησί, τουλάχιστον για τον τόπιο πληθυσμό. Στην Ξάνθη αυτό θα αργήσει και παραπάνω, δηλαδή βλέπουμε ότι τις επόμενες 10 μέρες θα είμαστε σε μια αυξητική τροχιά. Για το επόμενο δεκαήμερο δηλαδή θα είμαστε με το δίκτυ προς τα πάνω, έτσι, προς τα πάνω. Δηλαδή με ταχύτητα καλή, ενώ μεγάλη, γιατί ο πραγματικός αριθμός αναπαραγωγής, το RT όπως είναι γνωστό, είναι 1,6 στην Ξάνθη. Να πούμε εδώ ότι όταν είναι πάνω τη μονάδα σημαίνει καθαρή αύξηση της διασποράς. Μάλιστα. Και είναι ένα δείκτη ταχύτητας ουσιαστικά. Ενώ για παράδειγμα ο πανελλαδικός είναι 1,21. 1,2 δηλαδή. Άρα είμαστε βγαίνει αυξάνει τη διασπορά στην Ξάνθη πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μάλιστα. Πού οφείλεται αυτό, πού μπορεί να οφείλεται αυτό, κύριε Σαριγιάννη? Είναι ο συνδυασμός της χαλάρωσης. Η χαλάρωση, έτσι. Πηγαίνουμε διακοπές, επιστρέφουμε, μεταφέρουμε, κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται. Ακριβώς. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται. Το βλέπουμε και σε άλλες περιοχές που δεν είναι έντονα τουριστικές. Για παράδειγμα, η Λάρισα έχει μια έντονη αυξητική και μάλιστα περιμένουμε, η οποία θα αναπτυχθεί περαιτέρω στο επόμενο διάστημα. Δεν είναι μόνο λοιπόν τις τουριστικές περιοχές, είναι και όλες τις περιοχές της χώρας, οι οποίες λόγω του καλοκαιριού και της χαλάρωσης υπάρχει ανάμεση πληθυσμού. Δεν εφαρμόζουμε μέτρα, κακώς, ενώ μάσκα κλπ. Έτσι ώστε η διασπορά αρχίζει να γίνεται πολύ πιο εύκολη. Νομίζω ότι μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό με την μεσύνεση, χρησιμοποιούμε μεσύνεση τα μέτρα που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Μάσκα, εξαιρισμό, αν μπορώ απολύμανση του αέρα στους θετικούς χώρους. Αντίθετα με αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός, προφανώς κολλάει. Ακούσαμε τον κύριο Πλεύρη, είναι καθησυχαστικός για τους κλειστούς χώρους τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, κύριε Σαριγιάννη. Δεν είναι η πρώτη φορά, λέτε, που το ακούμε. Ανάλογα με τις πολιτικές. Τώρα, να πούμε και το εξής, είναι δίκοπο μαχαίρι, έτσι. Πάει πολύ καλά ο τουρισμός στην Ελλάδα, κύριε Σαριγιάννη. Το βλέπουμε σε μια ταραγμένη και οικονομικά περίοδο. Οπότε υποψιάζομαι ότι είναι δύσκολη εξίσωση. Από την άλλη πλευρά όμως ξέρουμε και τι πρέπει πια να κάνουμε κι εμείς, ο καθένας για τον εαυτό του και τους ανθρώπους του. Μπορώ να σας πω κάτι, γιατί είναι ενδιαφέρουσα η σκέψη αυτή και συμφωνώ και εγώ, και όλοι θέλουμε να πάει καλά ο τουρισμός της χώρας και γιατί υποφελούμαστε όλοι μας από αυτό. Είναι αναφερθείτε πολύ σημαντικό. Η Αθήνα στη δεκαετία του 50 δεν είχε καμία σχέση με την Σιμεντούπολη που είναι αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν είναι. Τότε λοιπόν στους όρους της ανάπτυξης, της ελληνικής ανάπτυξης, δόθηκαν πολλές αντιπαροχές, πάρα πολλά οικόπεδα, τα ήταν χωράφια, λιμάνια, λεφτά, ποστάνια, έγιναν πολυκατοικίες, πολλά όμορφα κλασικά σχήματα κατοικίες έγιναν υπερπολυκατοικίες και φτάσαμε στην Αθήνα του σήμερα, όπως συζητάμε για να κάνουμε
μίνι πάρκα στις γειτονίες για να μπορέσει να διαβελτιωθεί η ποιότητα της υγείας και της ευζωίας των πολιτών. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Απλώς θέλω να πω, αυτή είναι απόρρια μιας αναπτυσιακής πορείας. Στην αναπτυσιακή πορεία αυτή, προφανώς είναι κάποιοι άνθρωποι έβγαλαν λεφτά. Πολλοί άνθρωποι έβγαλαν λεφτά. Και η πόλη αναπτύχθηκε και έγινε η πρωτεύουσα έντονα με μεγαλύτερα στιγμιότητα της χώρας. Νομίζω ότι όσοι ασχολούνται με τα θέματα του αστικού ιστού της Αθήνας, την αναφέρουν την Αθήνα σαν μεγάλο παράδειγμα. Mm-hmm. Ξέρουν και λένε ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια αντίστοιχη επίπεδο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ακόμα μεγαλύτερη, μάλιστα, αν είχαμε σεβαστεί, ενώ σαν κοινωνία, σεβαστεί τον φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της περιοχής πριν γίνει αυτή η πολύ έντονη και ίσως μερικές φορές άναρχη ανάπτυξη. Οπότε, και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούν όλοι όσοι ασχολούνται με το αστικού ιστού της πρωτεύουσας. Έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Αυτό ίσως είναι ένα καλό παράδειγμα για το θέμα του τουρισμού. Φυσικά θέλουμε να έχουμε τουρισμό, φυσικά θέλουμε τα ευρώ από τουρισμό για να είμαι πολύ συγκεκριμένος. Το ερώτημα είναι μήπως θα είχαμε καλύτερη απόδοση με το να δίνουμε την αίσθηση στους τουρίστες ότι η Ελλάδα είναι ένας ασφαλέστατος, ναι, προορισμός. Στις μήπως τις χώρες τους, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, έχουν κύμα της όμικρον 4, όμικρον 5. Πώς πουλάς το τουριστικό σου προϊόν δηλαδή, αυτό λέτε κύριε Σαριγιάννη. Πώς το πουλάς, όχι ελάτε όλοι και όπως θέλετε, βγάλετε μάσκες, σταματήστε τα τεστ, κάντε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε, σε κλειστούς, σε ανοιχτούς χώρους, αλλά ελάτε σε έναν ασφαλή προορισμό, ώστε να μην νοσήσετε, έτσι. Θα μπορούσαμε αυτό να το είχαμε σαν καμπάνια, έτσι, σαν μια εκστρατεία ενημέρωσης και προσέλκυσης κόσμου. Ναι, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Επειδή έχω πολύ καλούς φίλους στο επιτελείο του κύριε, για παράδειγμα, στον τουρισμό, στενούς παιδικούς φίλους, και μιλάμε γι' αυτό. Εγώ προσωπικά θα είχα... Δεν το κάναμε, κύριε Σαριγιάννη, δεν το κάναμε. Μια καμπάνια που θα έλεγε «Leave your myth in Greece safely», ναι, με ασφάλεια. Ζήσω το μύθος σου στην Ελλάδα με ασφάλεια. Με ασφάλεια. Αυτό ήταν μια εξαιρετικά καλή, πετυχημένη παγκοσμίως καμπάνια, όπως ήμασταν παγκοσμίως πετυχημένοι σαν χώρα με τη διαχείριση που κάναμε στο πρώτο κύμα. Στο πρώτο κύμα ήταν όλα κλειστά, κύριε Σαριγιάννη. Εννοείται όταν ανοίξαμε για τον τουρισμό, με τα τεστ, τα σύνορα κτλ. Ναι. Ήταν πιο ελεγμένη η κατάσταση, σαφέστατα. Ναι, έχετε δίκιο. Να πούμε τώρα ότι εκείνη την εποχή, για ωφέλη για τη χώρα, δεν ήταν μόνο το οικονομικό αποτέλεσμα του τουρισμού. Ήταν πολλαπλά, ακόμα και σε επίπεδο, ας το πούμε, αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Γιατί πολλοί κόσμοι, και μιλώντας και με συναδέλφους στο εξωτερικό, με συναδέλφους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ήμουν για 18 χρόνια, και η οποία λειτουργούσε για 2 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το σπίτι τους οι άνθρωποι, remote, δεν πήγαν στα γραφεία, πήγαιναν πολύ λίγο. Έτσι, θαύμαζαν τη χώρα μας για τη διαχείριση του πρώτου κύματος, κυριολεκτικά το λέω. Οπότε κάπου λίγο θα ήταν καλό να μαθαίνουμε από αυτά που κάνουμε καλά, όχι μόνο από αυτά που κάνουμε κάνουν οι άλλοι λάθος. Γίνεται συζήτηση τώρα για το γεγονός ότι κάνουμε την ενημέρωση από την ΕΟΔΗ κάθε εβδομάδα, από αυτή την εβδομάδα. Ναι. Και η δικαιολογία καλή, μια δικαιολογία είναι ότι αυτό κάνουν και άλλες πολλές χώρες στην Ευρώπη. Πρώτον, δεν είναι στην ίδια φάση επιδημιολογικά οι άλλες χώρες στις οποίες κάνουν ρουμαδιά ενημέρωση, αλλά δεύτερον, ακόμα και αν το κάνουν, πολύ απλά κάνουν λάθος οι άλλες χώρες. Και υπάρχουν χώρες όπως η Γαλλία που το έκανε και νωρίτερα, και οι οποίες βλέπουν ότι είναι σε μια πολύ έντονη αυξητική πορεία και μάλιστα συζητούν για λήψη μέτρων σοβαρών, όχι ξέρω εγώ μάσκα μόνο. Η μάσκα έχει γίνει υποχρεωτική σε κλειστούς χώρους, στην Γαλλία για παράδειγμα. Άρα θέλω να πω ότι κάπου λίγο, καλό θα είναι να βάζουμε τη λογική μας, να βλέπουμε τι κάνουμε, πώς κάνουμε καλά, τι κάνουν οι άλλοι καλά, τι κάνουν οι άλλοι λάθος, να μαθαίνουμε και από τα λάθη που κάνουν οι άλλοι. Έτσι όπως λέμε στους φοιτητές, όπως λέω στους φοιτητές μου, ότι το να κάνεις λάθος είναι ένα καλό μάθημα, δεν κακό. Αλλά το καλό είναι καλό μάθημα όταν διορθώνεις το λάθος. Και εκεί πια, χωρίς ιδεολειψίες και χωρίς
κολλήματα, να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όχι μόνο πυροσβεστικά, αντιμετωπίζοντας μια κρίση, αλλά κάνοντας πραγματικά την κρίση ευκαιρία, με την έννοια ότι και αυτό γίνεται μόνο με συστηματική και, αν θέλετε, ολοκληρωμένη προσέγγιση. Που προσπαθεί να δει τα πράγματα όχι μόνο για να μην ανεβούν οι ΜΕΘ ή να μην ανεβούν οι νοσηλίες, που βεβαίως είναι σημαντικό αυτό, αλλά προσπαθεί να το δει και σαν, σε αυτό που δίνει σαν εικόνα διαχείρισης της πανδημίας, σαν χώρα. Γι' αυτό λέω ότι εδώ, λίγο κατά τη γνώμη μου, κακώς μπαίνουμε στο δίλημα τουρισμός, οικονομική ανάπτυξη ή υγειονομική. Μπορούσαν να συνδυαστούν, λέτε, και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το βέλτιστο είναι ένα. Αυτό που πραγματικά χρειάζεται να γίνει να συνδυαστούν. Ναι. Μόνο έτσι έχει συνέχεια και στην πολιτική σου διαφορετικά. Κάνεις αναγκαστικά. Κοιτάξτε, ουσιαστικά σε αυτό το έκτο κύμα δεν ελήφθη κανένα μέτρο. Ναι, αυτή είναι η απόφαση. Ναι, απολύτως κανένα μέτρο. Ο καθένας ό,τι κάνει από μόνος του. Εξού και έγινε προσπάθεια να αποκλειθεί ακόμα και από γιατρούς, ακόμα και από επιστήμονες, ότι δεν ήταν κύμα. Ναι, και ακούγοντας τον Υπουργό, επειδή τον επικαλεστήκατε, γι' αυτό βάζω στην κουβέντα μας αυτά που είπε σχετικά πρόσφατα, η εκτίμησή του είναι ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση παρά μόνο νοσηλίες σε απλές κλίνες ή περνούν την νόσο στο σπίτι. Δηλαδή δεν έχουμε βαριές νοσηλίες. Δεν έχουμε ακόμα βαριές νοσηλίες. Βεβαίως δεν έχουμε ακόμα και νοσηλίες. Α, θα έχουμε. Θα έχουμε. Θα έχουμε. Αύξηση τη βαριά νοσηλεία θα έχουμε. Δεν θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Θα έχουμε 2% η ΜΕΘ, ας πούμε, που θα έχουμε ανάγκη, θα είναι αντί να είναι 101 που είναι τώρα, θα γίνουν ξέρω 160, 170, 165. Αυτό θα το έχουμε. Όπως έχουν όλες οι υπόλοιπες χώρες. Και η Πορτογαλία που ξεκίνησε το κύμα εκεί, που είναι. Αναφέρω την Πορτογαλία γιατί μας μοιάζει σαν χώρα. Η Πορτογαλία είναι στο 90% του ανέλικου πληθυσμού της εμβολιασμένη όμως. Εμείς δεν είμαστε σε τόσο υψηλό ποσοστό. Και αυτό τη βοήθησε και την Πορτογαλία να έχουν λιγότερο σοβαρή νόσηση. Γιατί είναι δεδομένο ότι η Όμικρον 4.5 ξεπερνάει την ανοσία. Αλλά σε μεγάλο βαθμό. Αλλά βεβαίως το εμβόλιο σε κάνει να είσαι πιο προστατευμένος από τις πολύ σοβαρές νόσεις. Και εμείς έχουμε ένα καλό επίπεδο εμβολιασμού, όχι τόσο ψηλό όσο στην Πορτογαλία. Αλλά γι' αυτό λέω ότι όσο περνάει ο καιρός και δεν επικαιροποιούμε τα εμβόλια, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η διασπορά των 24-25, η πιθανότητα να επιμολυθεί κάποιος με υποκείμενα νοσήματα ή με ευπάθειες που το κάνουν πιο ευάλωτο στη συγκεκριμένη. Αυξάνεται, έχετε δίκιο. Αυξάνεται. Δηλαδή δεν θέλει. Ο κ. Λουίδης είναι δικηγόρος και το λέει πολύ ωραία και πραγματιστικά με βάση τα δεδομένα που του δίνει για τον νεοδί. Τα οποία όμως έχουν το κακό, συσταγωγικά από τη λέξη, να είναι τα σημερινά δεδομένα, τα χτεσινά, αν θέλετε τα χτεσινά δεδομένα. Είναι σαν να οδηγείτε στο δρόμο με ένα ξενοδρόμιο υψηλής κυκλοφορίας και να λες, OK, παίρνω πληροφορία για την κίνηση που είχα πριν από 5 λεπτά. Θα οδηγήσει με αυτό το κριτήριο. Δεν είναι δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, λέτε έτσι. Οπότε δεν αποτυπώνουν. Και ακόμα περισσότερο δεν είναι δεδομένα του τι θα περιμένουμε να συμβεί. Αυτό που σας δίνουν όλα τα συστήματα, γιατί χρησιμοποιήσα το παράδειγμα του αυτοκινήτου, το GPS κτλ. Δεν σας δίνουν μόνο την τωρινή πληροφορία, σας δίνουν και εκτίμηση για το τι θα συμβεί. Για το τι θα συμβεί στα επόμενα μία ώρα. Και φυσικά όσο πλησιάζεις το σημείο που βρίσκεσαι, τόσο πιο καλή είναι αυτή η εκτίμηση, τόσο πιο λιγότερο αβέβαια είναι αυτή η εκτίμηση. Οπότε κάπου ας έχουμε αυτή τη συνέντευξη, ότι είναι καλό να έχουμε τέτοιου είδους εργαλεία, είναι καλό να τα χρησιμοποιούμε, με φύτο και καταλαβαίνουμε και τις αδειότητες που υπάρχουν, αλλά είναι πολύ σημαντικό να τα λαμβάνουμε υπόψη μας όταν κάνουμε σχεδιασμό πολιτικής και μέτρων. Δηλαδή δεν περιμένεις να σου συμβεί και μετά να πάρεις τα μέτρα, παίρνεις τα μέτρα για να μην σου συμβεί το κακό. Αυτή είναι η σωστή λογική και αυτή είναι η λογική με την οποία όλα αυτά τα εργαλεία για τη διαχείριση, τη βοήθεια στη διαχείριση και στην διαχείριση έχουν φτιαχτεί. Η λογική είναι να φτιαχτούν ώστε να αποφύγεις το κίνδυνο, όχι να τον δεις και μετά να αντιδράσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως από
τις τοποθετήσεις και του Υπουργού και των ειδικών, όπως έχουμε συνηθίσει να τους λέμε. Παραδέχονται μεν ότι υπάρχει αυτή η αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων και της μεταδοτικότητας. Απ' την άλλη πλευρά όμως επιμένουν ότι δεν πιέζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οπότε δεν χρειάζονται και περισσότερα μέτρα. Δηλαδή τα μέτρα ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, συνδυάζονται μόνο όταν αυξάνεται η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Άρα όσο βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση, δηλαδή στην αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων και της μεταδοτικότητας, αλλά όχι στην αύξηση των ανθρώπων εκείνων που θα χρειαστούν εντατική ή αυξημένη, εν πάση περιπτώσει, ιατρική φροντίδα, φαίνεται ότι δεν θα ληφθούν μέτρα. Αυτή τουλάχιστον μέχρι τώρα είναι η εκτίμηση. Τι να πω. Αυτή είναι η εκτίμηση. Αναφερθείτε και είναι όπως το λέτε. Αυτή είναι η οπτική. Θεωρώ ότι είναι λαθασμένη τακτική. Εσείς θεωρείτε ότι είναι λάθος τακτική. Εσείς, αν θυμάμαι καλά, κύριε Σαριγιάννη, ζητούσατε μήνα πριν, τουλάχιστον η μάσκα, το πιο ήπιο μέτρο, να μην καταργηθεί, αν θυμάμαι καλά. Βέβαια. Μα αν μιλήσετε με τους ειδικούς πραγματικά και τις επιτροπές, και όλοι λένε, μα δεν καταργήθηκε η μάσκα, λένε η μάσκα είναι ισχυρή σύσταση. Δεν είπαμε ποτέ να τη βγάλετε τη μάσκα. Το οποίο... Τώρα, κύριε Σαριγιάννη, συγγνώμη, αλλά πανηγυρικά ανακοινώθηκε η άρση των μέτρων ανάμεσά τους και η μη υποχρεωτικότητα της μάσκας. Αυτό είναι το λάθος. Ακριβώς αυτό. Ότι ναι, μεν υπάρχει ισχυρή σύσταση. Αλλά όταν λες τον άλλον δεν είναι υποχρεωτικό και εσύ βγαίνεις, κάνεις meeting, κάνεις δημόσιες εμφανίσεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί αξιωματούχοι κάνουν δημόσιες εμφανίσεις χωρίς μάσκα. Κάνουν meetings χωρίς μάσκα. Εντάξει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν συσκευές σε πολύ μας στο αέρα, δεν νομίζω ότι έχουν παντού. Γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν έχουν παντού. Στα γραφεία τους έχουν, αλλά όχι εκτός. Λοιπόν, όταν λοιπόν δίνεις το μήνυμα, γιατί αυτή είναι η διαφορά. Όταν λέω εγώ στα παιδιά μου στην τάξη, πρέπει να κάνουμε κάτι, έτσι όπως να το κάνετε, και κάνουμε διάλογο φυσικά, ξέρετε, πανεπιστήμιο. Εγώ μέσα από τη διαδικασία αυτή θέλω να τους μάθω να σκέφτονται. Όχι να κάνουν αυτό που τους απαγορεύω ή που τους επιτρέπω. Δεν είναι η λογική αυτή. Είναι η λογική να μάθεις να σκέφτεσαι. Αλλά μαθαίνεις να σκέφτεσαι. Δηλαδή, υπάρχει μια παιδευτική διαδικασία μέσα από την καθαρότητα του μηνύματος. Αυτό το μήνυμα είναι ναι, μεν, αλλά.